Πάμε να δούμε ένα βίντεο με δυνατές στιγμές και επανερχόμαστε για να κλείσουμε την εκπομπή. Αφού πλύνεις τα χέρια σου και στεγνώσουν, όχι κάνουμε έτσι και τέλειωσε, τότε πιάνουμε τη μάσκα προσεκτικά με το μεταλλικό προς τα πάνω και τη φοράμε. Με 5 χώρες να είναι οι λεγόμενοι καλοί πελάτες ή θαραλέοι πελάτες στην εποχή της πανδημίας. Θα συνδεθούμε με το λιμάνι της Μυτιλίνης. Η λειτουργία των σχολείων, των σχολικών δομών σε όλες τις βαθμίδες γίνεται με συγκεκριμένα πρωτόκολλα. Είναι μια υποχρέωση που έχει η πολιτεία και καλύπτει συνήθως τις πιο αδύναμες ομάδες φοιτητών. Τι πρέπει να κάνει κάποιος που βρίσκεται μέσα σε μια αίθουσα και έχει ένα τραπέζι γερό και ασφαλές την ώρα του σεισμού. Και μόλις ξεκίνησε η σεισμική δραστηριότητα. Σήμερα, με βάση τα στοιχεία, έγιναν 11.986 δειγματοληπτικοί έλεγχοι. Καλησπέρα στο Ηράκλειο. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι η πρώτη κακοκαιρία που χτυπάει για φέτος την Κρήτη. 30 χρόνια είναι Κρήτη Βή, γιατί είναι ο κόσμος της Κρήτης πρωτίστως και μετά έγινε μια μεγάλη παρέα. Βλέπουμε την αποτελεσματικότητα της θεραπείας. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα σας από την Κρήτη, καλησπέρα σας από το Ηράκλειο. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Τι είναι αυτό που λείπει στο Μανώλη Κονταρό εν έτη 2020 και μία ανάσα πριν αλλάξει τη χρονιά αυτή, η άσχημη χρονιά ομολογουμένως για ολόκληρο τον πλανήτη? Λείπει η ενέργεια του κόσμου. Θεωρώ βέβαια ότι η μεγάλη αλλαγή ήρθε έτσι και αλλιώς, γιατί πέρασε από τα χέρια της Γερμανικής Προεδρίας, η Προεδρία του Συμβουλίου, στην Πορτογαλία. Η ιδέα για αυτή την έρευνα ήρθε έτσι ξαφνικά όταν βιώσαμε ένα πρώτο lockdown. Ο μεγάλος στόχος είναι εντός του 2021 να έχουμε πάρει τους περιβαλλοντικούς όρους του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Βλέπουμε το χάρτη πώς είναι αυτός ο αυτοκινητόδρομος. Βιώνουμε τραγικές καταστάσεις. Έχετε συγκινηθεί, κύριε Κοκολάκη? Βλέπουμε χιονοπτώσεις οι οποίες καλύπτουν και το νότιο τμήμα του νησιού. Είναι η καθημερινότητα στην εποχή της πανδημίας και βλέπουμε πώς διαμορφώνονται οι δασικοί χάρτες με βάση αυτά τα δεδομένα που έχουν προκύψει. Η δικιά σας εκπομπή ανέδειξε με πολύ μεγάλο στίγμα και με πάρα πολύ μεγάλη δυναμική. Είναι η δυναμική της εστίασης στην Κρήτη. Άλλωστε σας περίμενα για να ξεκινήσω μετά για την επιστροφή μου στην Αθήνα. Βεβαίως και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι είναι η ώρα της αλήθειας. Από τη στιγμή που οι εμβολιασμοί άνοιξαν και προχωρούν επιτέλους με ικανοποιητικό ρυθμό, δεν επιτρέπεται άλλο πισωγύρισμα. Πρέπει λοιπόν να αναλύσουμε από τι επηρεάζεται η ζήτηση. Έχουμε λοιπόν στην ζωή μας το αρνητικό self-test. Ό,τι έχει να κάνει με κοινωνικές σπουδές, τέλος πάντων, ένα από τα δύο στο τέλος θα καταλήξω.